πεπισμένος ότι δεν βγήκε από πουθενά εκτός από την κυνηγητική είσοδο. Μπορούσε να φύγει σαν κύριος, δίχως κανένα εμπόδιο, δίχως κανένα να ασχοληθεί μαζί του. Δεν θα είχε αίματα πάνω του, δεν θα είχε κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι διάκριτο από, από τους υπόλοιπους. Γιατί τον είδε κανείς, ψυχή δεν υπήρχε. Από ότι ήρθε μια αυτόπτης μάρτυρας και με, αυτή τη στιγμή τώρα με βρήκε. Υπάρχει μια αυτόπτης μάρτυρας τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στο νεκροταφείο. Μέσα στο νεκροταφείο, η οποία μου μίλησε και μου είπα για λεπτομέρειες πώς ακριβώς την είδε την κοπέλα το τελευταίο διαπτρόγιο. Θέλω να μας πείτε. Είπα ότι την είδα που πριν πέσει κάτω, την είδε και δεν πρόλαβε να της μιλήσει, την είδε που ξεψύχησε, ήδη, μου είπα για το μέρες μας πριν. Και ήταν στο σημείο εκείνο, ήταν 4 άτομα σε όλη την πτέρυγα του νεκροταφείου. Που είχαν πλησιάσει την κοπέλα ή ήταν μακριά? Ήταν μακριά και ήταν 2 άτομα που ήρθαν και πλησιάσαν την κοπέλα και κάτι τους είπε. Αν υπάρχουν μάρτυρες όπως λέτε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, κάτι το οποίο να βοηθήσει στην υπόθεση? Καταρχήν φοβούνται οι μάρτυρες να μιλήσουν. Δεν ξέρω. Εγώ έχω προσεγγίσει εδώ πέρα το προσωπικό που οι οποίοι μπορεί να σου πούνε ό,τι θέλεις, αλλά φοβούνται να μιλήσουν. Ναι. Δεν κρύβω να πω και θέλω να το πω αυτό για πρώτη φορά στην εκπομπή σου, στο δικό σου το κανένα, στο δική σου αποκαλυπτικά. Τα αποκαλυπτικά, ότι βρέθηκα σε συζήτηση που είχε υπάλληλος εδώ μέσα με τον κόσμο και είπε ότι μη ψάχνετε εδώ πέρα, διότι εδώ μπαίνουν με πιστόλια και μας πιστολίζουν και μας δένουν και μας βρίσκουν το πρωί δεμένους. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ξέρουν εκείνοι. Και εμένα για τον ίδιο μου βάλανε μαχαίρι εδώ. Άρα υπάρχει και παραβατικότητα εδώ μέσα. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι ο δράστης είχε προσωπικό κίνητρο, αν πιστεύετε ότι είναι ληστεία μεταφώνου, αν πιστεύετε ότι είναι τυχαίο γεγονός. Αποκλείω το συμβόλαιο θανάτου. Το κλείνω αυτό. Θα πεις γιατί το κλείνεις, διότι συμβόλαιο θανάτου αυτός ο δολοφόνος που θα πληρωθεί είναι επαγγελματίας και με μία το πολύ με δύο την έστειλε. Ναι. Θα ήταν επί τόπου. Φεύγουμε από το κάδρο αυτό. Τώρα παραμένουν 2 οι περιπτώσεις. Πάθος και μίσος που σημαίνει έρωτας και κάτι προέκυψε εκεί μέσα ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά που έχει σχέση με έρωτα και πάθος ή κλοπή. Αν πάρουμε την πρώτη περίπτωση, ζήλιας, μίσους, πάθους, αυτό που μου λέτε, πιστεύετε ότι ήταν προμελετημένο το έγκλημα ή κάτι έγινε εκεί και συνέβη το τραγικό? Όχι, δεν πρέπει να ήταν προμελετημένο, δεν πρέπει κατά την άποψή μου, διότι στο σημείο που έγινε γνώριζε αυτός που την πλησίασε ότι βρίσκεται εκεί την ώρα εκείνη. Ναι. Αν είναι γνωστός και γνώριζε το σημείο, εάν ήταν κλοπή, είδε την τσάντα της, πήγε να την κλέψει, έγινε συμπλοκή τι έγινε εκεί πέρα. Και, αλλά πάντως είναι πολλές οι μαχαιριές και δεν πιστεύω να ρίξει τόσα μαχαιριά, γιατί ο κλέφτης γνωρίζουμε από διάφορες περιπτώσεις. Θα τη ρίξει μία, θα τη χαρακώσει, θα κάνει μέχρι που να της πάρει την τσάντα. Δεν έχει άλλο λόγο να τη χτυπήσει πίσω, όπλα, δεν γίνεται εξαριστερά και έγινε πάλι. Ακούσαμε από εσάς ότι πιστεύετε ότι μέσα στο νεκροταφείο βρίσκεται το μαχαίρι. Το μαχαίρι δηλαδή που δολοφονήθηκε η άτυχη Δώρα. Ναι. Γιατί το πιστεύετε? Γιατί το πιστεύω. Διότι δεν θα ρισκάρει να κρατάει απάνω του το τεκμήριο του εγκλήματος, διότι δεν ξέρεις τα 5 μέτρα να τον πιάσουν. Πιστεύετε ότι ο δράστης ή η δράστης είναι άντρας ή γυναίκα? Έχετε καταλήξει κάπου? Τώρα μου βάζει δύσκολο, αλλά εάν παραδεχτούμε ότι έφυγε από το φράχτη, από τη μάντρα, είναι άντρας και λεπτός και αδύνατος για να μπορέσει να έχει την ευελιξία να πετάξει το φράχτη για να περάσει από εκεί. Η γυναίκα την αποκλείω, αν πήδησε από εκεί πρόσθεση. Και μεσήλικας και υπέρβαρος. Αυτούς αποκλείεται? Τα αποκλείω λόγω του ότι επειδή κανένας δεν μπορεί να πηδήξει αυτό το φράχτη. Παρ' όλα αυτά πιστεύετε ότι ο δράστης ή η δράστης βγήκε από την κεντρική είσοδο του νεκροταφείου? Κεντρική είσοδο, έτσι πιστεύω, και θα δεις ότι στο τέλος έτσι θα είναι.